πανελλαδικές εξετάσεις στο μυαλό κάποιων υποψηφίων μοιάζουν ακόμα με βουνό που πρέπει να ανέβουν και αισθάνονται ότι οι 3 ώρες ενός διαγωνίσματος θα καθορίσουν τη ζωή και τα όνειρά τους. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι εξετάσεις αποτελούν μόνο ένα βήμα για να έρθουν πιο κοντά στο στόχο τους, μία μόνο από τις πολλές προκλήσεις της ζωής. Προφανώς οι εξετάσεις δεν είναι το τέλος της ζωής, ούτε καν η αρχή. Θα έλεγα ότι είναι ουσιαστικά μία δοκιμασία, μία θα έλεγα από τις πολλές δοκιμασίες αυτές που θα έρθουν και που ίσως δεν έχει και τόσο μεγάλη αξία. Θετικά τα οποία έχουν υπάρξει στη σημερινή εποχή έχουν να κάνουν με την πληθώρα των σχολών που μπορεί κάποιος να επιλέξει και δεύτερον με το ότι έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κάποιο επάγγελμα, όχι με βάση τη σχολή του, αλλά στη συνέχεια με κάποια εξειδίκευση, με κάποιο μεταπτυχιακό που θα κάνει. Οι υποψήφοι δοκιμάστηκαν την περίοδο της πανδημίας και φορτώθηκαν με περιττά άγχη και συναισθηματικά φορτία, γεγονός που δυσκολεύει την κατάσταση. Οι γνώσεις όμως βρίσκονται ήδη στο μυαλό τους και όσες δυσκολίες και αν έχουν αντιμετωπίσει, ο μόνος εχθρός τους τη στιγμή που διαγωνίζονται είναι το άγχος και κερδισμένος θα βγει αυτός που θα κάνει την καλύτερη διαχείριση. Δεν διαχειρίζεται αυτό, δηλαδή ό,τι και αν πούνε, υπάρχει πάντα αυτό και είναι τελείως φυσιολογικό. Πάρα πολύ αγχωμένοι και εγώ και οι συμμαθητές μου που δώσαμε, ζοριστήκαμε γιατί φέτος πέσανε οι ενδοσχολικές μία εβδομάδα πριν από τις Πανελλήνιες. Πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουν άγχος, γιατί το άγχος μπορεί, όσο προετοιμασμένος και να είσαι, μπορεί εκείνη τη στιγμή να τα ξεχάσεις όλα. Θέλει να χαλαρώσουμε, να αφήσουμε το γραπτό μας, αν νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, αφήνουμε το γραπτό μας, χαλαρώνουμε και μετά ξεκινάμε να γράφουμε. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνουν οι υποψήφοι είναι να κλείσουν τα αυτιά τους στις ειρήνες, σε όσα λέγονται γύρω τους και την πίεση που άθελά της μπορεί να ασκεί η οικογένεια. Θα πρέπει να πούν όχι στο εξαντλητικό διάβασμα, ναι σε διαλύματα και στιγμές χαλάρωσης, καλή διατροφή και επαρκή ύπνο και φυσικά θετική σκέψη. Να περιορίσει όσο το δυνατόν τους άλλους αγχογόνους παράγοντες που υπάρχουν. Δηλαδή, κοιμάμαι νωρίς το βράδυ. Αποφεύγω τη λήψη καφέ, τσάι ή άλλων διαγερτικών ουσιών που τυχόν μπορεί να με κρατήσουν ξύπνιο. Ταυτόχρονα, οι γονείς το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι να δείξουν στα παιδιά τους ότι τα εμπιστεύονται απόλυτα και ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Δίπλα οι γονείς, όχι μπροστά οι γονείς. Μην γίνουν συνωστισμοί έξω από τα εξεταστικά κέντρα, πράγμα το οποίο δυστυχώς υπήρχε, υπάρχει και έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχει και σήμερα και αυτή τη χρονιά ουσιαστικά. Άλλωστε, η δύναμη κρύβεται στο καθαρό μυαλό και εμείς καθορίζουμε πώς θα λειτουργήσει καλύτερα, ακόμα και υπό καθεστώς πίεσης.